Τουρκική αντίδραση είχαμε στην Ελληνοαμερικανική συνεργασία. Μπήκαν μέχρι τη μύτη μας και άλλα πολλά. Η εφημερίδα Εστία βλέπει νέες αμερικανικές βάσεις, μια εφημερίδα 120 χρόνων, με το μονοτονικό γραφής ακόμη. Γνωρίζω καθηγητές που αρθρογραφούσαν κι άλλους σοφούς παλαιότερα. Στον απόϊχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο Τζο Μπάιντεν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ιστορική εφημερίδα Εστία υποστηρίζει σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της, το φύλλο του Σαββάτου 27 Μαρτίου του 2021, ότι έρχονται νέες αμερικανικές βάσεις σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κρήτη και Καβάλα. Η εφημερίδα κάνει λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που σχετίζεται και με την αδιάλακτη στάση της Τουρκίας. Ενώ υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία να στηρίξει τη δημιουργία μιας επιπλέον αμερικανικής βάσης στην Κρήτη προς αποσυμφόρηση αυτής της ούδας, αλλά και τη δημιουργία νέων βάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Για την περιοχή μας το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και το αεροδρόμιο της Καβάλας είναι στρατηγικά σημεία για τον έλεγχο του εύξηνου πόντου, συνδέοντας την επιθυμία των Αμερικανών να αποκτήσουν μια νέα βάση προκειμένου να ελέγχεται η έξοδος των στενών του Ελισπόντου. Στον πηχαίο τίτλο της Εστίας σημειώνει πως η εμβάθυνση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων σημαίνουν πως αναβαθμίζεται γεωπολιτικώς η Ελλάδα. Σύμφωνα με την είδηση της εφημερίδας Σονξού, την τουρκική που έγραφε για το νησί Αλιμιά, πως είναι τουρκικό, θυμάστε. Τα λιμάνια και τα αεροδρόμια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης αποτελούν στρατηγικά σημεία για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας, γράφουν. Ενώ μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα δραστηριοποιούνται από εκεί σε Βαλκάνια, Αιγαίο και Μεσόγειο. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τη συσσόρευση προσωπικού και στρατιωτικών οχημάτων στη Θράκη και σε ελληνικά λιμάνια στη θάλασσα του Αιγαίου, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από την κοινή άσκηση Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής που διαρκεί 8 μέρες περίπου και πραγματοποιείται στην εκπαιδευτική περιοχή στο πετροχώρι της Ξάντης σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από την Τουρκία και στο Harbeler.com στο site είδαμε επίσης φωτογραφίες.